είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά στο Ηράκλειο σε σύντομο χρονικό διάστημα και ειδικά για αυτό το λόγο. Τι είναι το Φόρουμ Κυκλικών Πόλεων? Είναι μια ιδιαίτερη πρωτοποριακή, θα έλεγα, μορφή συνεργασίας πολλών φορέων με στόχο να προωθήσουμε ζητήματα που αφορούν την κυκλική οικονομία. Το Φόρουμ ξεκίνησε με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων, τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, την ΚΕΔΕ, Πανεπιστημιακούς Φορείς, υπό την καθοδήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και σήμερα, στην τέταρτη σύνοδο του Φόρουμ, θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Γενική Γραμματεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επιλέχθηκε για την τέταρτη σύνοδο το Ηράκλειο της Κρήτης, διότι θα συζητήσουμε και ζητήματα που αφορούν κυρίως τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση των αποβλήτων στον πρωτογενή τομέα, τόσο των βιοαποβλήτων, όσο και των πλαστικών θερμοκηπίων, όσο και των πλαστικών στην γεωργία συνολικότερα, αλλά και θα ανοίξουμε και το θέμα της παραγωγής ενέργειας από βιοαπόβλητα, παραγωγή βιομεθανίου. Συνεπώς, για μας σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί διευρύνεται το Φόρουμ. Είναι σημαντικό γιατί το κάνουμε εδώ, και να σας πω τι είναι η σύνοδη, η τέταρτη σύνοδη. Στο Φόρουμ έχουμε επιλέξει 14 συγκεκριμένες δράσεις που τις παρακολουθούμε, δράσεις κυκλικής οικονομίας που τις παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται. Και το κάθε Υπουργείο και ο κάθε φορέας έρχεται και βάζει τις σκέψεις του και παρακολουθούμε πώς πάνε. Σήμερα θα ανοίξουμε και τις δράσεις που προανέφερα στη γεωργία και στη βιομηχανία, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι μέσα από αυτό παρακολουθούμε την πορεία συγκεκριμένων ζητημάτων που πρέπει να λυθούν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο του Ηρακλείου, τον Φίλο πλέον, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, με τον οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία και υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του ΕΣΔΑΚ και ως Δήμαρχο Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσουμε, Αλέξη, για τη σημερινή φιλοξενία, και νομίζω ότι η τέταρτη σύνοδος του Φόρουμ θα αλλάξει την πορεία του Φόρουμ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε σχέση με την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων ως Κρήτη, είστε ικανοποιημένος? Απόλυτα. Διότι είναι μία από τις περιφέρειες που πλέον όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής. Το οποίο πλέον έχει γίνει αντιληπτό και τεχνικά και πολιτικά σε όλη του τη συνθεσματότητα, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Το γενικό μας ζήτημα, θα έλεγα, ότι είναι να περάσουμε από μια γραμμική διαχείριση αποβλήτων σε μια κυκλική οικονομία των πόρων, δηλαδή να ανακαλύψουμε αξίες. Και αυτό ισχύει ήδη από την πηγή και πριν δημιουργήσουμε το απόρριμμα, με όρους και οικονομίας και εξοικονόμησης και ορθής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας, αλλά και από τη στιγμή που αυτό παράγεται, εφόσον αντιμετωπίζεται σαν πόρος, μπορεί να ακολουθήσει διαδρομές οι οποίες και σχεδιάζονται, αλλά και κάποιες έχουν υλοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, που αφορούν την ανακύκλωση, αφορούν την επανάχρηση και όλη αυτή η κυκλική οικονομία, που τελικά είναι μια πράσινη οικονομία που έχει και την περιβαλλοντική και την ενεργειακή διάσταση, είναι κάτι το οποίο σε συνεργασία, σε πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το εφαρμόζουμε εδώ στην Κρήτη και ως ΕΣΔΑΚ, θα έλεγα και ως ΔΕΔΙΣΑ, και βέβαια σε ό,τι αφορά και τους Δήμους και τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, που είναι το Ηράκλειο. Είμαστε μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις και αυτές αφορούν και την κλιματική κρίση, την οποία νωρίτερα επεσήμανε με ένα πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο ο Γενικός Γραμματέας, ο Μανώλης Γραφάκος, σε ένα σχολείο το οποίο επισκεφτήκαμε μαζί στην Νέα Αλικαρνασσό, και της μεταβολής του ευρύτερου περιβάλλοντος, που έχει ακόμα και γεωπολιτικές διαστάσεις, αλλά κυρίως έχει την διάσταση μιας νέας οικονομίας. Και αυτό μας δημιουργεί και πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
και οι σχεδιασμοί μας πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαροι και αρκετά μακροπρόθεσμοι, και επίσης αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να έχουμε έγκαιρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι συνεκτικοί, δηλαδή να μην κάνουμε μπρος-πίσω, διότι εκεί έχουμε πολλαπλές απώλειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καθαρό περιβάλλον, το οποίο επίσης περνάει από την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Αναγκαίο είναι βεβαίως να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αναγκαίο να υπάρχουν εγκρίσεις, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο αυτή η γραφειοκρατία καθυστερεί κάτι που δεν μπορεί να καθυστερεί, διότι όταν καθυστερεί και απαρχαιώνεται και πλέον η λειτουργικότητά του τίθεται σε αμφισβήτηση. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Το συνολικό ζήτημα της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης των αποβλήτων, είναι, θα έλεγα, στην κορυφή της ατζέντας του Δήμου Ηρακλείου, και θεωρώ ότι η Κρήτη, με την πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε μια πρωτοπορία. Αυτή η πρωτοπορία θα μπορούσε να αποκτήσει και χαρακτηριστικά πέραν από τη χώρα μας. Νομίζω ναι, και πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και στο σχέδιο της κυκλικής πόλης, το οποίο είναι μια μεγάλη επιδίωξη για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο να είναι μία από τις κυκλικές πόλεις της Ευρώπης με στοιχεία πρωτοποριακού σχεδιασμού. Και αυτό που καταλήγει, αυτό καταλήγει στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι η επιδίωξή μας και αυτός είναι ο σκοπός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύο κουβέντες. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τους φορείς, τους επιστημονικούς, τους παραγωγικούς, τους ακαδημαϊκούς και τους τραπεζικούς. Μαζευτήκαμε όλοι πριν ένα χρόνο και ζητήσαμε από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και τα άλλα να συγκροτήσουμε αυτό το φόρουμ μόνιμου διαλόγου. Έγινε αποδεκτό από τα Υπουργεία, που είναι πολύ σημαντικό τα Υπουργεία να συνδιαλέγονται με τους φορείς, και σε αυτές τις συνόδους που κάνουμε όντως μιλάμε για συγκεκριμένα προτάσεις που θα βοηθήσουν τη μετάβαση της χώρας μας και των πολιτών στην κυκλική οικονομία. Κίνητρα ήταν η πρώτη σύνοδος, 10 προτάσεις. Η δεύτερη σύνοδος ήταν η βιομηχανία και η κυκλική οικονομία στην παραγωγή προϊόντων. Η τρίτη είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας και η διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων. Η λογική δηλαδή, τι συμβαίνει από το χωράφι στο ράφι και τι σπατάλη μπορεί να υπάρχει εκεί τροφίμων, και από το ράφι και τον καταναλωτή και τον οικοκυριό στο σπίτι μας, πώς αυτά τα οποία διαχειριζόμαστε, τα τρόφιμα, μένουν λιγότερα και αυτά που μένουν πηγαίνουν για κομποστοποίηση ή για παραγωγή αναερόβιας χώνευσης μετά την κομποστοποίηση, δηλαδή και παραγωγή ενέργειας. Αυτές είναι πράσινες πολιτικές. Η Κρήτη τις έχει ανάγκη αυτές τις πράσινες πολιτικές, γιατί συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα έργα εν εξελίξη, που σε συνδυασμό με τη σωστή εφαρμογή τους από τους Δήμους, Φώτσα, Περιφέρεια και επιχειρήσεις και πολίτες, μπορούν να οδηγήσουν μια ουσιαστική μετάβαση ολόκληρη την Κρήτη και το Ηράκλειο τα επόμενα 1-2 χρόνια.